Ο μοναδικός δρόμος σήμερα είναι ο συλλογικός. Η συλλογική οργάνωση, η συμμετοχή μας στο συνδικάτο, η συμμετοχή μας στο βιντεοδικό σύλλογο. Παντού αυτός είναι ο δρόμος, ο σίγουρος που χρόνια τώρα η εργατική τάξη ακολουθεί και αυτό θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Και επειδή, όπως βλέπετε, και αυτοί δεν σταματάνε. Επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνησή τους συνεχίζουν. Συνεχίζουν την αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε τους μαζικούς λαϊκούς εργατικούς αγώνες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ας μην γελούνται. Μην με παρεξηγήσετε για την έκφραση που λέμε καμιά φορά και λέει και ο λαός μας θα σας πάμε καροτζάκι. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, να ζήσουν μια άλλη ζωή που καμία σχέση δεν θα έχει με αυτή που ζούμε σήμερα, με την βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας σήμερα. Δεν μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν γίνεται σεισμός να φαγόμαστε κάτω από τα κτίρια. Δεν μπορεί όταν γίνονται πλημμύρες να πνιγόμαστε. Δεν μπορεί όταν ξεσπάνε φωτιές να κεγόμαστε. Και δεν μπορεί και τώρα να πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς και να μην ξέρουμε και εδώ άμα γυρίσουμε πίσω. Να λοιπόν γιατί υπάρχει ανάγκη ο αγώνας να συνεχιστεί. Και όπως είπαμε και ποιος ήταν τα προπήρια, θα συνεχιστεί γιατί, όπως ξαναλέμε, αυτοί δεν κάνουν πίσω, δεν κάνουμε κι εμείς, έφεραν το νομοσχέδιο για το νερό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να σας καλέσουμε όλους και όλες τη Δευτέρα το απόγευμα στο Σύνταγμα να δώσουμε και εκεί απάντηση. Όπως επίσης τα συνδικάτα, οι μαζικοί φορείς και απευθύνουμε κάλεσμα στα εργατικά κέντρα εδώ στην Αττική, στις ομοσπονδίες, στα συνδικάτα, σε μια σύσκεψη στο Σπόρτι την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Να δώσουμε απάντηση, να οργανώσουμε τον αγώνα και τη συνέχεια του. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν χωράει σε εμάς ούτε απεσιοδοξία, ούτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Το χέρι μας είναι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις να είναι μαζικές, να είναι μαζικικές. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε για να εμπιστευτεί ο εργατόκορμος και η νεολαία τα συνδικάτα να μαζικοποιηθούν, να γίνουμε δύναμη μάχη. Αυτό θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει αυτό να κάνουμε και τώρα. Παραμένουμε εδώ. Φωνάζουμε συνθήματα. Συνθήματα για το έγκλημα να καταλάβουν ότι είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε λίγοι. Εμείς οι πολλοί θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε του μάτω και όχι για χούφτα παράστα. Να είστε καλά.